να συντηρηθούν οι δομές που έχουν οι Δήμοι και να ασκηθούν όλες αυτές οι αρμοδιότητες. Αν πραγματικά κλείσουν οι Δήμοι, θα δείτε τι σημαίνει διάλυση του ελληνικού κράτους. Σκεφτείτε το μόνο. Τώρα, όσον αφορά τα προβλήματα της Ανατολικής Αττικής, είναι πολλά. Αυτό το ρυθμιστικό το οποίο παρουσιάστηκε και ξεκινάω με το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση τα 4 χρόνια τα τελευταία, 5, από την εποχή του κυρίου Σουφία, με μία αντίληψη ενός συγκεκριμένου οργανισμού Αθήνας, στη συνέχεια με την κυρία Τριβίλη και στη συνέχεια με τον κύριο Βαρκοσταντίνου, μας δημιούργησε ένα τεράστιο αδιέξοδο. Εμείς τοποθετηθήκαμε δημόσια, ζητήσαμε την απόσυση αυτού του ρυθμιστικού, γιατί πραγματικά σε όλα τα επίπεδα διαβούλευσης που είχαμε κάνει με τον Οργανισμό Αθήνας, μελέτες εκατομμυρίων των Δήμων πήγαιναν απευθείας στο καλάθι των αχρήστων. Αυτό είναι αδιανόητο, το θεωρώ απαράδεκτο, να μην υπάρχει καμία μέρημνα, έστω στοιχειωδώς, να ακουστεί η φωνή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα, στις προτάσεις για το ρυθμιστικό είχαμε ζητήσει και τη μεταφορά της αρμοδιότητας στην αιρετή περιφέρεια. Δεν μπορεί πλέον να ασκήσουν καθήκοντα άνθρωποι οι οποίοι είναι μεταταγμένοι σε από άλλες υπηρεσίες στον Οργανισμό Αθήνας. Αυτή τη στιγμή ο Οργανισμός Αθήνας έχει 5 υπαλλήλους και οι άλλοι είναι με μετατάξεις από άλλους φορείς. Και να έχει αναπτύξει τουλάχιστον τα 15 τελευταία, 20 τελευταία χρόνια μια νοοτροπία και μια αντίληψη το ότι είναι υπεράνω όλοι. Δεν μπορεί. Αυτοί πρέπει να εκτελούν τη βούληση τόσο των πολιτών, αλλά άλλο τόσο και της αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό αυτή η υπηρεσία και αυτή η αρμοδιότητα πρέπει να έρθει στην αιρετή περιφέρεια. Μάλιστα και σε μια συζήτηση που έγινε του θέματος σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου, τοποθετήθηκα για αυτά τα δύο. Και για το ρυθμιστικό, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου την Ανατολική Αττική, την αγνοεί παντελώς, και η αρμοδιότητα αυτή που υποτίθεται αφορά την περιφέρεια Αττικής και όχι μεμονωμένα το λεκανοπέδιο για τον αρχικό σκοπό που φτιάχτηκε ο Οργανισμός Αθήνας, ο οποίος έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα μέχρι τα Κύθρα και τα Αττικήθυρα. Τι σχέση έχει τώρα το λεκανοπέδιο με το σκοπό που ιδρύθηκε για να έχει αρμοδιότητα μέχρι τα Αττικήθυρα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν τις συνέπειες. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο λοιπόν που έπρεπε να καθορίσει το ρυθμιστικό, και επειδή θα επανέλθει πάλι το ρυθμιστικό, πρέπει να προηγηθεί οποιοδήποτε άλλο νομοθετημάτων ή προεδρικών διαταγμάτων, όπως συναντήσαμε το τελευταίο διάστημα, και την αδιαλαξία κάποιων πολιτικών παραγόντων και ειδικά υπουργών, υποτασσόμενοι σε κάποιες λογικές κάποιων οργανισμών. Δεν μπορούν να δημεύονται περιουσίες στην περιοχή μας. Αυτά αφορούν γενικότερα τα περιβαλλοντικά αλλά και πολεοδομικά θέματα της περιοχής, τα οποία κυριαρχούν και μας έχουν βάλει σε μία αντιδικία με το ΙΠΚΑ και τον Οργανισμό Αθήνας να τρέχουμε στα Συμβούλια Επικρατείας και σε οποιουσδήποτε άλλους φορείς δικαιοσύνης για να δικαιωθούμε. Μπορεί να είναι του εσωτερικού και του εξωτερικού. Για μας χρειάζεται μία συνεργασία. Αυτή η συνεργασία δεν έχει διαφάνεια. Ζητούσαμε οι Δήμοι των Μεσογείων αντισταθμιστικά για το ελληνικό, τα οποία είχαμε θεσμοθετημένα. Μας τα διέγραψαν παντελώς. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι νόμοι πρέπει να μπαίνουν αρχείο για να βγουν κάποιοι άλλοι νόμοι και να ευνοήσουν άλλους. Εμείς είχαμε δεδομένα τα αντισταθμιστικά γιατί πραγματικά βάλαμε πλάτη για να γίνει αυτό το αεροδρόμιο εδώ για λόγους εθνικούς. Και προς τιμή του τότε υπουργού είπε ότι αυτά που λέω με τα λόγια θα τα κάνω και πράξη. Και έρχονται κάποιοι άλλοι για τον οποιοδήποτε λόγο και μας ακυρώνουν όλα αυτά τα θεσμοθετημένα, τα οποία είχε δεσμευτεί η πολιτεία ότι θα πράξει. Και δεν τα θέλαμε σε ρευστό. Εμείς τα θέλαμε σε έργα. Γιατί η περιοχή της Ανατολικής Αττικής στερείται υποδομών. Δεν έχει αποχέτευση. Ο βόρειος βιολογικός του αεροδρομίου της περιοχής των Μεσογείων, ξέρετε όλοι, έχει τελματώσει. Κάθε Δήμος προσπαθεί να κάνει τις ενέργειες τις δικές του. Ευτυχώς έχει προχωρήσει λίγο η διαδικασία στο νότιο τομέα του αεροδρομίου, που αφορά εμάς την Παιανία και τον Μαρκόπουλο. Εγώ θα είμαι πολύ πιο σύντομος, γιατί δεν εκπροσωπώ και κάποιο Δήμο. Αλλά θα ήθελα όμως να σας πω ότι συγχαρητήρια για αυτή την δήλωση σημερινή. Είναι σημαντικό που βρίσκεστε όλοι οι Δήμαρχοι της περιοχής εδώ, ένα κομμάτι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής. Είναι σημαντικό το ότι είναι οι βουλευτές εδώ.
Και βέβαια θέλω να πω ότι έτσι όπως ξεκίνησε την εισήγηση του Πέτρου Φιλίππου, ήταν όλες θέσεις συλλογικές της περιφέρειας του Αττικής και δεν ήταν καθόλου θέσεις κάποιου μόνο Δήμου. Είναι αλήθεια ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και νομίζω ότι άλλοι Δήμαρχοι μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και μέσω της ΚΕΔΕ δεν είναι μια συντεχνία ισχυρή για να πιέσει και είναι ένας εύκολος τρόπος να πέσουν όλα και τα βάρη. Νομίζω ότι δεν θα αντέξει η κοινωνία, δεν θα αντέξουν τοπικές κοινωνίες. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι πολύ λίγα αυτά που ακούστηκαν, είναι πολύ βέβαια μικρός ο χρόνος, αλλά δεν μπορούν να γίνονται τόσες απίστευτες πολλές περικοπές και νομίζω ότι κάθε μέρα τα ακούμε και τα βλέπουμε από τους περιοχικούς σταθμούς όπως η Πόθη Μέτρη όλα τα προβλήματα που ακούστηκαν. Εγώ θα ήθελα μόνο να σας πω ότι είναι σημαντικό ότι είστε οι βουλευτές εδώ. Και ο μόνος τρόπος ο οποίος μπορούμε να ξεπεράσουμε και ξέρουμε ότι αυτά που βάζουμε είναι πολύ δύσκολο. Θέλει ένα πραγματικό αγώνα για να λυθούν έστω και τα μισά ή να μην πω λιγότερα. Αλλά όμως, αν καταλάβετε οι βουλευτές ότι η σύνδεση με την τοπική κοινωνία γίνεται μέσω της αυτοδιοίκησης που αυτή τη στιγμή έχει αφήσει όλα τα κομματικά στην άκρη, η αποφάση την πέρασε σχεδόν είναι ομόφωνα στο σύνολό τους. Και αν καταλάβετε ότι ο μόνος τρόπος για να συνδεθείτε με τους απλούς πολίτες είναι η αυτοδιοίκηση, μπορούμε και να υπηρετήσουμε τους πολίτες και να λύσουμε κάποια ζητήματα και νομίζω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Και θα ήθελα κλείνοντας, γιατί θέλω να ακουστούν τα προβλήματα, να πω ένα ευχαριστώ στον Δήμαρχο Κοροπιού, γιατί είμαι και στην εκτελεστική του ΦΟΣΔΑ, του ενιαίου συνδέσμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων που δεν ακούστηκε και τίποτα για τον περιφερειακό σχεδιασμό και ίσως να είναι ένα άλλο θέμα μοναδικό. Να πω ένα ευχαριστώ για την αναφορά που έκανε, γιατί ο ΦΟΣΔΑ τώρα έχει υποχρηματοδοτείται και έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και ο Δήμαρχος Κοροπιού, εκτός από το ανέφερε, ήταν από τους πρώτους Δήμους που ρύθμισε τα χρέη του με το ΦΟΣΔΑ και μπορώ να του πω ένα ευχαριστώ στο και δημοσίου που μου δίνεται ευκαιρία και θα ήθελα, Πέτρο, να συνεχίσει αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ.